πόλη που δε σαν βέλεα κόνεψε, που δε σαν περιβόλεα επίε και με κόμεψε, σαν για σοφιά στην πόρτα έδειξεν τέναν το φτερόν στο αίμαν που κειμένων θεσάρω το φτερόν αφέ αρτίβα στα γραμμένο. Μα το κανείς κι αναγνώ, κανείς κι ξέρ το λέγει, διδέ κι ο πατριάρχης μου με όλους τους παπάδες. Ένα παιδί, καλόν παιδί, πάει κι αναγνώθει. Σίτε αναγνώθει, σίτε καλ, σίτε κρούτη του αρχιδέων, αγίε μας, εμπάλε μας, άρθε τη Ρωμανία. Μαΐου 2024. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι πάντα ένα. Είναι η μνήμη, αλλά και η συνέχιση της μνήμης και βεβαίως η διατήρηση και η αγωνιστικότητα για να συνεχίσουμε το αγώνα που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα προκειμένου πιο δυνατά να διεκδικήσουμε τη διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό είναι που πραγματικά θα μπορέσει να δικαιώσει αυτούς που χάθηκαν. Τους 350.000 νεκρούς μας, τις διώξεις και όλα όσα συνέβησαν σε εκείνη την περίοδο της γενοκτονίας. Σήμερα τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και τους δίνουμε την υπόσχεση ότι συνεχίζουμε τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Η συμμετοχή όλων των συλλόγων, των φορέων και βεβαίως και το μήνυμα που θα περάσει ο κεντρικός μας ομιλητής, καθηγητής ανθρωπολογίας και ελληνισμού, ο Νίκος Μιχαηλίδης, νομίζω δίνει ακριβώς αυτό το στίγμα της μέρας. Που δεν είναι μόνο η μέρα, αλλά είναι η αφορμή η μέρα για πολλά άλλα πράγματα που όλοι μαζί κάνουμε. Αιωνία σας η μνήμη εξωμακάριστη και αείμνηστη, αδελφή μου. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Σήμερα, 19η Μαΐου, τιμούμε με σεβασμό και συγκίνηση τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Όπως κάθε χρόνο, εκπληρώνουμε ένα ηθικό, ιστορικό και εθνικό καθήκον για τη γενοκτονία αυτή, που την περίοδο του 1916 με 1923 οδήγησε στην εξόντωση πάνω από 353.000 επίσημα καταγεγραμμένων Ελλήνων του Πόντου. Πριν από 40 περίπου χρόνια, 38 για την ακρίβεια, ξεκίνησε μια σημαντική ιστορική πορεία ανατροπής πολιτικής αλλά και ιστορικής μνήμης με τον αείμνηστο πλέον σπουδαίο Έλληνα πολιτικό και στοχαστή Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Και φέτος είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτή τη διάρκεια του αγώνα αυτών των 40 ετών που συγκεντρωνόμαστε σε κάποια πόλη της Ελλάδος, σε όλες τις πόλεις και στα χωριά της Ελλάδος, να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού χωρίς την παρουσία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον οποίον πρόσφατα χάσαμε. Μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό, για ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και για όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίοι αγαπούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συνεργασία.
γιατί αυτά συμβόλιζε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Η Πτολεμαΐδα, φίλες και φίλοι, και η τότε εύξηνος Λέσχη, ο σύλλογος της πόλης, έπαιξαν ένα ιστορικό ρόλο στο ξεκίνημα αυτού του πολύ μεγάλου αγώνα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, γιατί το ζήτημα της γενοκτονίας πλέον σταδιακά βγαίνει, σιγά σιγά μεν, αλλά βγαίνει από τα στενά ελλαδικά όρια και αρχίζει να συζητείται σε ξένα πανεπιστήμια, σε ξένα φόρα. Η Πτολεμαΐδα, η πόλη σας, θα μείνει στην ιστορία ως η πόλη που ξεκίνησε αυτόν τον τεράστιο ηθικό, ανθρωπιστικό, ιστορικό αγώνα. Και αυτός ο αγώνας θα περάσει στη μνήμη όλων των Ελλήνων και θα συμβάλλει στην ενίσχυση και στο μεγάλωμα της φήμης αυτής της όμορφης πόλης. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς κάτοικος αυτής της περιοχής. Να θέσω ένα ερώτημα. Τι πετύχαμε, τι πέτυχε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης και όλοι οι άνθρωποι, οι συνοδοιπόροι που ήταν μαζί του σε αυτό τον αγώνα τα τελευταία 40 περίπου χρόνια. Πέτυχαν πολλά, δεν ήταν λίγα αυτά τα οποία πέτυχαν, γιατί ξεκίνησαν το 1986 σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της γενοκτονίας, δεν θέλω να πω ήταν απαγορευμένο, αλλά είχε αποσιωπηθεί για πολλούς λόγους που έχουν εξηγηθεί και από τον ίδιο τον Μιχάλη. Και καταφέρατε εσείς εδώ με αυτόν τον αγώνα να σπάσετε τη σιωπή και να φέρετε το θέμα της γενοκτονίας στην ελληνική δημόσια σφαίρα και ελληνική δημόσια συζήτηση, που μέχρι τότε δεν υπήρχε, ήταν εξαφανισμένο. Πετύχαμε το 1994 υπό την ηγεσία του Μιχάλη και πάλι να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και να καθιερωθεί η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό ήταν μια σημαντικότατη επιτυχία. Φοβούμαι ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα υπάρχει ο κίνδυνος η 19η του Μάη και ο τρόπος την οποία τη διαχειρίζεται η επίσημη πολιτεία. Φοβούμαι ότι ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης από μια εκδήλωση με πολιτικά ηθικά χαρακτηριστικά σε μια εκδήλωση εσωτερικής κατανάλωσης. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας και είναι κάτι που και ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης έκανε και θα έκανε αν ζούσε το παν για να το αποτρέψει. Τι θέλουμε να είναι η 19η Μαΐου, φίλες και φίλοι? Να είναι μια εκδήλωση που θα συγκεντρωνόμαστε, θα συγκινούμαστε, θα κάνουμε ένα μνημόσυνο, θα θυμόμαστε τους αγαπημένους μας νεκρούς και στις υπόλοιπες μέρες θα το ξεχνάμε? Θέλουμε να είναι μια εκδήλωση απλής εσωτερικής κατανάλωσης και ψυχολογικής ανακούφισης? Ή θέλουμε η 19η του Μάη να είναι μια πολιτική εκδήλωση η οποία συμβάλλει στην ανάσχεση, προσέξτε το αυτό, στην ανάσχεση του τουρκικού επεκτατισμού και του φασισμού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Επομένως, εσωτερική κατανάλωση ή μια εκδήλωση με διεθνή πολιτικά χαρακτηριστικά και διπλωματικές διαστάσεις εναντίον του τουρκικού επεκτατισμού? Τι πρέπει ακόμα να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε, δεν έχουμε τελειώσει. Πριν από μερικές εβδομάδες, στην κηδεία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, είπαμε ότι του δώσαμε μια υπόσχεση και είπαμε ότι Μιχάλη, με τον θάνατό σου δεν τελειώνει τίποτα. Σήμερα αρχίζουν πολλά. Αρχίζει μια νέα πορεία ανανοηματοδότησης, ανασυγκρότησης του ποντιακού χώρου και ευρύτερα των κοινωνικών κινημάτων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιστορικής μνήμης. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα, ξεκινώντας και συνεχίζοντας και ανανοηματοδοτώντας αυτόν τον αγώνα, οι συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90, όταν πρωτοξεκινήσατε αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Και γιατί είναι πιο ευνοϊκές? Διότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, τα χαρακτηριστικά που λαμβάνει ο τουρκικός επεκτατισμός, που έφτασε πλέον να απειλεί όχι μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και άλλες γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ, χώρες στη Μέση Ανατολή, και να απειλεί και τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης, δημιουργούν πολύ ευνοϊκές συνθήκες για εμάς
και μας ανοίγουν δρόμους με μεγαλύτερη ευκολία να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα της γενοκτονίας και να επιβάλλουμε στο τουρκικό κράτος να απολογηθεί και επισήμως να ζητήσει συγγνώμη. Όμως δεν αρκεί μία απλή συγγνώμη. Τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να δούμε το έγκλημα της γενοκτονίας να μπαίνει στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας, όπου οι νέοι μαθητές, τα τουρκόπουλα, θα μαθαίνουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι πρόγονοί τους και θα αισθάνονται και μία ενοχή για αυτό και θα καθίστανται φιλέλληνες. Θέλουμε μία, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, να δημιουργήσουμε μία φιλελληνική Τουρκία, η οποία αναγνωρίζει τα λάθη και τα εγκλήματα που διέπραξε στο παρελθόν και πλέον σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες, σέβεται την Κύπρο και την κυριαρχία της, αποχωρώντας, παίρνοντας τον στρατό κατοχής από την Κύπρο και σεβόμενοι τα δικαιώματα της Ελλάδος, έτσι όπως αυτά πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της θάλασσας. Δυστυχώς όμως, επειδή αργήσαμε πάρα πολύ να ασχοληθούμε και να αναδείξουμε το θέμα της γενοκτονίας, το τουρκικό κράτος έζησε για 80 και πλέον χρόνια εντελώς ατιμόρυτο. Κανείς δεν μίλησε για αυτό το έγκλημα. Ποιες ήταν οι συνέπειες, φίλες και φίλοι, αυτής της τουρκικής ατιμορρησίας? Δείτε το παράδειγμα της Γερμανίας. Τι θα ήταν σήμερα η Γερμανία αν δεν είχε ουσιωδώς απολογηθεί για τα εγκλήματα του ναζισμού εναντίον δικών της πολιτών διαφορετικών θρησκευμάτων? Θα ήταν μια Γερμανία που ακόμα ένα τμήμα της θα λάτρευε τον ναζισμό, θα είχε αγάλματα του Χίτλερ σε όλη τη χώρα ενδεχομένως κτλ. Κτλ. Τι είδους Γερμανία θα ήταν αυτή? Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την Τουρκία σήμερα, διότι η Τουρκία είναι η μοναδική πρώην αυτοκρατορική χώρα που είχε μια αυτοκρατορία, την Οθωμανική, που διέπραξε γενοκτονίες εναντίον των γηγενών πληθυσμών, αλλά ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη, ποτέ δεν απολογήθηκε. Η Γαλλία, για παράδειγμα, που στις παλιές της αποικίες διέπραξε εγκλήματα, τα αναγνώρισε, ζήτησε συγγνώμη και τα διδάσκει και στα σχολεία της. Το ίδιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο η Μεσανατολική Τουρκία όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το έγκλημα, αλλά έφτασε λόγω της ατιμορρησίας και του χώρου του πεδίου που τις αναγνωρίσαμε, έφτασε να κατηγορεί τα θύματα, οποία Ιβρύς να κατηγορεί τα θύματα, Έλληνες, Αρμένιους, Ασσύριους και εσχάτως Κούρδους και άλλους λαούς και κοινότητες, να κατηγορεί τα θύματα ότι αυτά διέπραξαν γενοκτονία έναντι του μουσουλμανικού πληθυσμού και των Τούρκων στη Μικρά Ασία και στον Πόντο. Και αντί να ακούσουμε ένα επίσημο συγγνώμη από επίσημα χείλη, ακούσαμε πρόσφατα, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, του Ταγί Περντογάν, πριν από μερικές μέρες, ο οποίος σε κομματική συγκέντρωση στην Κερασούντα του Πόντου, δεν ξέρω αν υπάρχουν Κερασούντιοι ανάμεσά μας, στην Κερασούντα του Πόντου, δήλωσε ότι η Τουρκία κατάφερε να εξοντώσει όλους τους πόντιους τρομοκράτες εντός εισαγωγικών. Έτσι χαρακτηρίζει η επίσημη ρητορική και τουρκική προπαγάνδα τους ποντίους αγωνιστές, τους προγόνους μας, οι οποίοι βγήκαν στο βουνό για να προστατεύσουν τις ζωές, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, την ελευθερία τους. Αντί λοιπόν να έχει ζητηθεί συγγνώμη και να υπάρξει ειλικρινής απολογία, από τα πιο επίσημα χείλη της σημερινής Τουρκίας ακούμε κατηγορίες έναντι των προγόνων μας και έναντι ημών που αγωνιζόμαστε για να αναγνωριστεί αυτό το έγκλημα. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι το λιγότερο, αν και δεν είναι. Φτάσαμε αντί στα τουρκικά βιβλία να διδάσκεται το έγκλημα της γενοκτονίας και να μαθαίνουν οι νέοι αυτής της χώρας, ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον ίδιο τον Πρόεδρο ότι η Τουρκία θα εισάγει στα σχολικά της βιβλία τη διδασκαλία της ναζιστικού τύπου θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι νέες γενιές Τούρκων πολιτών, όταν θα ενηλικιωθούν, θα μαθαίνουν και θα γνωρίζουν ότι το μισό Αιγαίο και τα νησιά που βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο, τα ελληνικά νησιά, θα μαθαίνουν ότι αυτά κανονικά θα έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία και οι Έλληνες μας τα έχουν κλέψει. Αυτά θα μαθαίνουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι τα παιδιά σας
και τα εγγόνια σας που θα είναι οι αυριανοί ενήλικοι πολίτες που θα εργάζονται σε αυτή τη χώρα, ελπίζω, και θα παράγουν, θα πληρώνουν φόρους και θα δημιουργούν, αυτά τα παιδιά και τα εγγόνια θα έχουν να αντιμετωπίσουν δίπλα τους έναν ακόμα πιο επικίνδυνο, ένα ακόμα πιο επεκτατικό κράτος, το οποίο θα εποφθαλμιά ελληνικά εδάφη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει κάθε ελληνική οικογένεια να το σκεφτεί και να κινηθεί και να πράξει αναλόγως ως πολίτες πλέον. Η Τουρκία, εκτός από όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια επίσημες κυβερνήσεις προσπαθούν να επιβάλλουν μια πολιτική λύθης στις τελευταίες δεκαετίες και μέσα από τα σχολεία και μέσα από την επίσημη προπαγάνδα. Αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ γενοκτονία. Όπως σας είπα πριν, γενοκτονία διέπραξαν, λένε, οι Αρμένοι, οι Έλληνες και οι Λιπί. Και αυτό, με βάση τους ειδικούς επιστήμονες, είναι το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας, δηλαδή η επιβολή της λύθης. Να εξαφανίσουν τα πάντα, να εξαφανίσουν τη μνήμη. Και σε αυτή την εξέλιξη έχουμε και εμείς, ως Έλληνες, ως Ελλάδα, ως πολιτικό σύστημα, ως κομματικό σύστημα, έχουμε τεράστιες ευθύνες, διότι, όπως είπα, αδρανήσαμε και αδιαφορήσαμε για πολλά χρόνια. Από την κεντρική πλατεία της Τολεμαΐδας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί από εδώ ξεκίνησε η προσπάθεια. Ακριβώς, είναι πολύ σωστό αυτό και καλώς τίθεται, διότι το 1986 έπεσε ο σπόρος της γενοκτονίας. Η τότε εύξηνος λέσχη Τολεμαΐδας, εμπνευσμένη και πρωτοπόρη πραγματικά, εδώ στην κεντρική πλατεία της Τολεμαΐδας, 20 Σεπτέμβρη του 1986, είχαν πραγματοποιήσει ένα διήμερο εκδηλώσεων με τα ταμπλό, το κεντρικό μήνυμα «Δικαίωμα στη μνήμη» και βεβαίως με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον οποίον χάσαμε πρόσφατα, και επίσης αφιερώνουμε τη σημερινή εκδήλωση στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πραγματικά πρωτοπόρο για την αναγνώριση γενοκτονίας. Ήμασταν πρωτοπόροι γιατί βρεθήκαμε στην πρωτοπορία το 1986 να διεκδικήσουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας στη χώρα μας. Σημειωτέων ότι αυτό επετεύχθη με ομόφωνη απόφαση της Βουλής 8 χρόνια μετά, το 1994.